Ναι. Κύριε Καλογεράκη, έχει έρθει η Δεσποινής Κουμαριανού. Να περάσει. Να περάσει. Να περάσει και να μην μας ενοχλήσει κανείς. Περάστε. Τζέννη, τι έκπληξη ήταν αυτή. Πόσο καιρό είσαι στην Ελλάδα? Έχω ένα μήνα περίπου. Τι κάνετε, κύριε Καλογεράκη? Καλά, καλά. Άσε με εμένα. Εσύ τι κάνεις? Κάθε φορά που σε βλέπω είσαι και πιο όμορφη. Φυσικό δεν είμαι. Πάντα ετοιμόλογη. Τι να σου προσφέρουμε? Καφέ, χυμό, τσάι, κάτι άλλο? Ένα καπουτσίνο. Ευχαριστώ. Ουρανία. Άκουσα, άκουσα. Αλήθεια. Πόσο καιρό έχουμε να συναντηθούμε? Από τη δεξιά σου του ναυάρχου Τζόνσον στο Λονδίνο. Α, ναι, μπράβο. Τι κάνει ο μπαμπάς? Εσείς τον βλέπετε πιο συχνά από μένα. Αφού ξέρετε, ο μπαμπάς δεν αποχωρίζεται τον Πειραιά. Δεν συναντιόσαστε στο ναυτικό όμιλο? Μπα, δεν πάω πλέον συχνά στο ναυτικό όμιλο. Ξέρεις, εκεί μαζεύονται μεγάλοι άνθρωποι. Βαριέμαι. Νομίζω πως είστε συνομήλικος με τον μπαμπά. Συνομήλικος? Όχι βέβαια. Ο μπαμπάς σου με περνάει 7,5 μήνες. Αλλά τι στεκόμαστε όρθιοι? Έλα να καθίσουμε. Γιατί όχι στο γραφείο? Το γραφείο είναι για τις επαγγελματικές συναντήσεις. Τους φίλους προτιμώ να τους δέχομαι στο σαλονάκι μου. Κύριε Καλογεράκη. Άστο πια αυτό το κύριε Καλογεράκη. Μπορείς να με λες Ιάκωβο και να μου μιλάς στον Ενικό. Μα τι στο καλό, τόσα χρόνια είμαστε φίλοι. Όπως θέλεις. Ιάκωβε, λοιπόν. Η επίσκεψή μου δεν έχει μόνο κοινωνικό χαρακτήρα. Αλλά μη μου πεις ότι σε έστειλε ο μπαμπάς να κλείσουμε εμπορικές συμφωνίες. Κάπως έτσι, αλλά όχι ακριβώς. Θέλω να πω, για εμπορική συμφωνία πρόκειται, αλλά δεν με έστειλε κανείς. Είμαι όλος αυτιά. Έχω αναλάβει ένα κομμάτι των τουριστικών δραστηριοτήτων του ομίλου μας. Συγκεκριμένα αυτό με τις μίνι κουραζιέρες στα νησιά. Μπράβο. Να, μια πολύ ενδιαφέρουσα απασχόληση για τη θυγατέρα του Κουμαριανού. Μακάρι και η κόρη μου να ακολουθούσε το παράδειγμά σου. Τι κάνει η Λίδα? Καλά είναι, καλά. Είχα ακούσει ότι αραβωνιάστηκε. Ναι, κοντεύει χρόνο. Α, μπράβο. Είχε βουήξει ο κόσμος στο Λονδίνο. Μιλούσαν για έναν πολύ όμορφο νεαρό ναυπηγό, πολλά υποσχόμενο. Ναι, τόσα πολλά που δεν ξέρουμε τι να πρωτοθαυμάσουμε. Να ζήσουν λοιπόν. Και για πότε ο γάμος? Θα δούμε. Μικροί είναι ακόμα, δεν βιάζονται. Περιμένω να μου πεις όμως για τις μίνι κουραζιέρες. Ακριβώς. Θέλω να ανανεώσω το στόλο μας. Νομίζω ότι για αρχή 10 σκάφη θα ήταν ό,τι πρέπει. Μιλάμε για τα σκαριά που χρησιμοποιούσατε πάντα? Ναι. Στην εξελιγμένη τους μορφή φυσικά. Ευηταμά. Έχω να σου κάνω μερικές πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Έχει κόσμο. Θα αργήσει? Μάλλον. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε. Για ρώτησε τον, θέλω να του μιλήσω για κάτι σοβαρό. Α, είπε να μην τον ενοχλήσει κανείς. Ποιον έχει μέσα? Ποια θες να πεις? Για λέγε. Την Τζέννη Κουμαριανού. Πού το έχω ξανακούσει εγώ αυτό το όνομα? Η κόρη του γνωστού εφοπλιστή, καλέ. Α, ναι, ωραία. Τζέννη. Τι ψιλομύτα, Θεέ μου. Να τη δεις ένα ύφος. 40 καρδιναλίων. Ναι, το έχω ακούσει. Είναι γνωστή σου. Δεν κατάλαβα. Επειδή δηλαδή ο μπαμπάκας της έχει λεφτά, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θέλω πάρα πολύ να τη γνωρίσω. Ουρανία, πότε θα έρθει εκείνος ο καφές? Ποτέ. Για πες ότι τον θέλω. Είναι εδώ η Δεσποινής Χατζιανέστη. Μπορεί να περάσει? Ας έρθει. Με συγχωρείτε που διακόπτω. Δεν πειράζει, Κλέρι μου. Ευκαιρία να σου γνωρίσω τη δεσποινίδα Τζέννη Κουμαριανού. Ξέρεις, είναι κόρη του Ευδόκιμου Κουμαριανού, του γνωστού εφοπλιστή και συνεργάτη μας από το Λονδίνο.
Κλέρι Χατζιανέστη. Έχω ακούσει πολλά για σας. Αχ, το φαντάζομαι. Ο κόσμος ασχολείται συνέχεια μαζί μου. Φυσικό είναι. Η Δεσποινής Χατζιανέστη, Τζέννη μου, είναι ναυπηγός μηχανολόγος. Υπεύθυνη του τμήματος μελετών και σχεδίασης. Ενδιαφέρουσα δουλειά για μια γυναίκα. Μπορούμε να σας φανούμε σε κάτι χρήσιμη ή η επίσκεψή σας έχει μόνον φιλικό χαρακτήρα? Θα μιλήσουμε και για δουλειές, αλλά για την ώρα απολαμβάνω την παρέα της όμορφης επισκέπτριάς μας. Και πολύ καλά κάνετε, πρόεδρε. Τι με ήθελες? Α, για τις παραγγελίες του Σπανού. Θα είμαστε εκπρόθεσμοι. Καλά, καλά. Θα τα πούμε μετά. Θέλω να δω λιγάκι την Τζέννη. Έχω να μιλήσουμε κι εγώ. Θα μείνετε μέρες στην Ελλάδα? Από ό,τι γνωρίζω, ζείτε μόνιμα στο Λονδίνο, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Λέω να μείνω άλλον ένα μήνα. Ωραία. Δεσποινής Χατζιανέστη, αν δεν θέλετε κάτι άλλο... Α, μάλιστα, πρόεδρε, κατάλαβα. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Κάτι σκεφτόμουν. Τι θες? Να σου χαλάσω κι άλλο τη μέρα. Γιαννάκη, έχω πάρα πολύ δουλειά. Δεν μπορώ να ασχολούμαι συνέχεια μαζί σου. Κρίμα. Γιατί ήρθα να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει πολύ. Τι? Αποφάσισες να τα παρατήσω όλα και να πας στο Νεπάλ? Θα ήθελες. Όσο δεν φαντάζεσαι. Έρχομαι από το γραφείο του δικού σου. Και? Μάντεψε με ποια είναι. Με τη Λίδα. Θα ήθελες. Το όνομα Τζέννη Κουμαριανού σου λέει κάτι? Ναι. Μια κακομαθημένη πλουσία που βρίσκει εξαιρετικά διασκεδαστικό το να ταλαιπωρεί τον κοσμάκι. Ακριβώς. Είναι μέσα και τα λένε. Και? Πού το περίεργο, για δουλειά θα ήρθε? Αυτή ναι, ήρθε για δουλειά. Ο Βούλης σου όμως έχει άλλα σχέδια. Τι εννοείς? Της έχει γίνει στενός κορσές. Σχεδόν της την έπεσε μπροστά μου. Φαντάσου τι θα της κάνει τώρα που είναι μόνη τους. Στον καναπέ. Τι έκανε, λέει? Κι αυτή ξετρελαμένη μαζί του. Ολονάζια του κάνει. Του τρίβεται, του χαϊδεύει τα μαλλιά. Αυτό δεν θα περάσει. Έμα, τέτοιο θράσος και μπροστά στα μάτια μου. Σου δηλαδή. Δικό σου σχεδίο ήταν, εσύ την έβαλες. Τι λες, μωρέ, ούτε που την ξέρω. Ένα σου λέω, θα γίνει χαμός. Έτσι, μπράβο, τρέχα να μην τον χάσεις, άντε. Κάτσε στον καναπέ μου και φίλησε με. Μπρά στο θεάδο. Είναι μέσα. Ξέρω. Τι έπαθε αυτός? Τον έκανα ακριβώς σαν τα προϊόντα που παράγουμε. Βαπόρι. Γιάννη, θέλεις κάτι? Ναι. Τι κάνετε? Ορίστε. Θέλω να πω ότι κάνατε με αυτά που έπρεπε να υπογράψετε. Ποια αυτά? Ε, τα... Δεν θα με συστήσετε στην κυρία? Ναι. Από εδώ η Δεσποινής Κουμαριανού. Ο κύριος Γιάννης Δεσποτίδης, συνεργάτης και γαμπρός μου. Όξι και ξερός. Είχα μεγάλη επιθυμία να σας γνωρίσω. Ναι, γιατί? Γιάννη. Και λίγα άκουσα τελικά. Όμορφος, έξυπνος, ταλαντούχος. Και με χιούμορ. Είναι πολύ τυχερή η Λίδα. Α, εκεί το πας. Ο καπουτσίνος της κυρίας. Επιτέλους, νύχτωσε. Έχω κι άλλες δουλειές. Γιάννη, θέλεις κάτι άλλο? Είναι δυνατόν, λερωμένο ποτήρι. Α, μαύρη
Με συγχωρείς. Μα δεν προσέξεις καθόλου. Καλά δεν το έκανε και επίτηδες. Καλά μην παίρνεις και όρκο. Με πας μέσα να το στεφώσεις. Και να αφήσω την Τζέννη μόνη. Α, μην ανησυχείς. Να, θα μου κρατήσει λίγη συντροφιά ο Γιάννης. Δε. Πολύ ευχαριστώ. Εντάξει, επιστρέφω αμέσως. Ουρανία! Υπέροχος άνθρωπος. Είναι. Και ο πατέρας μου τον εκτιμάει πολύ. Κρίμα να ταλαιπωρείται τόσο πολύ από την υγεία του, ε. Τι έχει, δεν έχω ιδέα. Ε, πώς. Εδώ βουήξε ο τόπος. Εγχείρηση. Χολή. Αυτό είναι. Ε, καλά και ο μπαμπάς μου έκανε. Ήταν και το πρόβλημα με τα δόντια. Τίποτα δεν μπόρεσε να σώσει ο καημένος. Αναγκάστηκε να φορέσει μασέλα, νέος άνθρωπος. Μασέλα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έπαθε και αυτή την υπερπλασία μπροστάτη που του γύρισε σε αισθητική δυσλειτουργία. Τι μου λες. Ναι. Από τη μέση και κάτω, φυτό. Διφεμπάχια η καλή επίς. Να πάρει. Όλα καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα. Εδώ έχει πολύ φασαρία. Να πάμε έξω να τον πιούμε αυτόν τον καφέ. Πάρα πολύ ωραία, πάμε. Γιάννη, δεν εννοούσα όλοι μαζί. Αλλά... Καλύτερα όχι. Να μην σε κουράσω άλλο. Θα περάσω κάποια άλλη στιγμή να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Μα γιατί. Άσε με τουλάχιστον να σε πάω. Από ό,τι θυμάμαι δεν οδηγείς. Θα πούμε στη γραμματέα σου να ειδοποιήσει ένα ταξί. Δεν είναι πρόβλημα. Αποκλείεται. Θα σε πάω εγώ. Αφού σου λέω ότι δεν θέλει κοπέλα, δεν βλέπεις. Τι επιμένεις. Γιάννη, σε παρακαλώ. Πάμε, αγαπητή μου. Αφού επιμένεις. It's been a pleasure. Γεια σου, Γιάννη. Χάρηκα πολύ. Εγώ να δεις. Μην αργήσεις εσύ, εννοώ για τη δουλειά. Τι έγινε, φύγανε μαζί. Μην με φουντώνεις κι εσύ, γιατί θα ξεσπάσω πάνω σου. Πολύ εύκολα θα σε ξεπέρασε ο βούλης σου. Σταμάτα σου λέω, γιατί δεν το έχω σε τίποτε να σε αρπάξω. Έλα ρε, νομίζεις θα σε φοβηθώ. Ναι ρε, θα με φοβηθείς. Συγγνώμη. Δεν περνάνε πλέον οι απειλές σου εδώ μέσα. Από το στόμα μου το πήρες. Παιδιά. Τι θες. Τι θες. Ένα κύριε Μητσόπουλο, το ξέρετε. Με. Τι. Πήραν από ένα νοσοκομείο και είπαν ότι συνήλθε. Βλέπεις να κάνει τίποτα. Πα, δεν κουνιέται. Σίγουρα έχει συνέλθει. Έτσι είπαν οι γιατροί. Δεν βλέπω καμιά διαφορά. Λες να κοιμάται. Για σκότα το να δούμε. Ναι, καλά, και να μου μείνει στα χέρια. Τι φοβητσιάρα που είσαι. Κάτσε να δω εγώ. Δεν πιάνω τίποτα, δεν έχεις σφιγμό. Σε κι άχρηστος Παναθεμάς, κάτσε να μου έχεις γίνει και γιατρός τώρα. Κισά τσατακίτνα. Δεν είμαι πια η κολλητή σου, είμαι ο Γιάννης. Ο μάγος τα κατάφερε και μας άλλαξε. Δεν ξέρω πώς θα το κατάφερε. Καλά, παραλίγο να το πιστέψω. Να, τόσο ήθελα. Δεν νομίζεις ότι είναι καιρός να σταματήσεις να παίζεις μαζί μου? Δεν παίζω. Εσύ είσαι. Ένα μεγάλο κορόιδο. Το πιο σοβαρό θέμα στη ζωή μου. Τι κάνεις, να σε βοηθήσω. Α, δεν πας καλά, μου. Ένα, Κλερί.
πονάει πολύ. Ποιος, μωρό μου. Είσαι καλά, μωρέ. Εγώ ή εσύ.